Ρεκόρ για το αεροδρόμιο. Οκτώβρης, να το πιάσουμε από το 19, να κάνουμε λίγο τη σύγκριση. 299.069. Οκτώβρης 21. 332.402, ξεχνάμε το 20 βέβαια, πανδημία στα πάνω της, και Οκτώβρης του 22, 354.329. Πάμε γρήγορα στον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Την καλησπέρα μας, κύριε Πελεκανάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Βλέπουμε ότι η αφίξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης διαχρονικά, ακολουθούν και έχουν διαμορφώσει έναν ξέφρενο ρυθμό. Κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνονται και υψηλές αρχικές προσδοκίες, μέχρι και τον Οκτώβριο. Σωστά. Πολύ σωστά το θέσατε. Έτσι ακριβώς είναι τα νούμερα. Μιλάμε για μια αύξηση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου σε σχέση με το 2019, της τάξης του 18,5% περίπου. 354.000 ήταν οι εκτιμήσεις σε βάση των στοιχείων του αεροδρομίου. Με πρώτη και καλύτερη την Γερμανία σε αφίξεις, δεύτερη την Μεγάλη Βρετανία, τρίτη τη Γαλλία, Ελβετία και πέμπτη θέση η Ολλανδία. Νομίζω ότι η Κεντρική Ευρώπη δείχνει παρόν, ψηφίζει Ελλάδα, ψηφίζει Κρήτη. Γι' αυτό ακριβώς αυτά τα νούμερα. Και όταν τα νούμερα ευημερούν κατά τους πρώτους μήνες του τουρισμού, δηλαδή τον Απρίλιο και τον Μάιο και τον τελευταίο μήνα τον Οκτώβριο, τότε αυτοί οι μήνες κάνουν και τη διαφορά και μιλάμε ότι η σεζόν εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Και από εδώ και πέρα θα μιλάμε για το 2022 και δεν θα μιλάμε πια για το 2019. Διανύουμε εβδομάδα, διανύουμε περίοδο, κυρίως οι δύο πρώτες εβδομάδες του Νοέμβρη, όπου και τυπικά θα πέσει η αυλαία της σεζόν. Σωστά, βλέπουμε τα αεροπλάνα να έρχονται. Σχεδόν τα αεροπλάνα που έρχονται τώρα είναι άδεια. Έρχονται και παίρνουν τους τελευταίους τουρίστες που έχουν εναπομείνει στο νησί μας. Και πιστεύω ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα τουριστικά καταλήμματα, με εξαίρεση ελάχιστα ξενοδοχεία, τα οποία παραμένουν και τα διάρκεια του χειμώνα, που είναι πάρα πολύ λίγα. Πότε θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση, η διαβούλευση, να ξεκινήσουν οι επαφές για την επόμενη σεζόν, πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε? Μία σεζόν βέβαια κατά κάποιο τρόπο με προβληματισμό, ελαίο βέβαια ενεργειακής κρίσης. Μιλάτε για συμβόλαια για το 2023? Ακριβώς, και για επαφές και για το κλίμα που πρέπει να διαμορφωθεί για του χρόνου. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από σχεδόν από την αρχή της τουριστικής περίοδου. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, επειδή ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς με τα συμβόλαια για την επόμενη χρονιά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή μας πέπιασε το μεγάλο κόστος της ενέργειας και τον αύξηση των τροφίμων μας έπιασε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και να είχαμε ήδη υπογραμμένα τα συμβόλαια ήδη πριν προ-κορονοϊό, το 2019. Ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβώς οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Άρα μιλάμε ότι για το 2023 οι τιμές τώρα έχουν διαμορφωθεί ανάλογα από 5 μέχρι 10% έχουν μπει αυξήσεις περίπου και ευελπιστούμε ότι το κόστος θα παραμείνει τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα και δεν θα ανέβει και άλλο. Ήδη το κόστος της ενέργειας και το κόστος τροφίμων ήταν πάρα πολύ μεγάλο και έτσι δυστυχώς θα έχουμε, δηλαδή ενώ τα έσοδα ήταν πάρα πολύ μεγάλα αλλά και τα έξοδα θα είναι πραγματικά και αυτά πάρα πολύ μεγάλα. Μάλιστα. Άρα τώρα σε λίγο που θα κάνουμε τον απολογισμό μας θα δούμε ότι τα οικονομικά δεν θα είναι ανάλογα με τις πράξεις που κάναμε. Μάλιστα, αναφορικά με το σχεδιασμό βέβαια του Υπουργείου Τουρισμού, πότε πρέπει να ξεκινήσει και πού θα πρέπει να επικεντρωθεί? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Τουρισμού δυστυχώς δεν έχει πολλές μεγάλες αρμοδιότητες, έχει να κάνει σχετικά με την λειτουργία του ξενοδοχείου, να πω έτσι. Δηλαδή, έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκεται το Υπουργείο Εργασίας, ότι έχει να κάνει με τα εργασιακά. Έχει να κάνει με καμπάνιες όμως. Σωστά, έχει να κάνει με καμπάνιες, οι ήδη έχουν ξεκινήσει από ό,τι ξέρουμε. Συμμετέχει ό,τι σε διάφορες προσπάθειες καμπάνιες που γίνονται και στο εξωτερικό. Συμμετέχει και στις εκθέσεις αυτές που θα ξεκινήσουν ξανά να πραγματοποιούνται ήδη από την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, αλλά και από ό,τι μάθαμε στο Λονδίνο για πρώτη φορά δεν θα έχει περίπτερο ο ΕΟΤ. Δεν ξέρουμε πού αποσκοπεί αυτό και για ποιο λόγο. Μάλλον θα έχετε ρεπορτάζ αυτό μετά την έκθεση του Λονδίνου. Όπου ναι, θα δείτε μια απουσία της Ελλάδας από την έκθεση του Λονδίνου σαν ΕΟΤ. Πάντα όχι σαν Ελλάδα, αλλά σαν ΕΟΤ. Και νομίζω ότι έχει βγει ένα άλλο πρόγραμμα, πολύ πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, κάπως έτσι το παρουσιάζει τουλάχιστον ο ΕΟΤ. Και θα πρέπει να δούμε μια καινούργια παρουσίαση του ΕΟΤ στην Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε Πελεκανάκη, την καλησπέρα μου.